Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη 31 του μηνός, τελευταία μέρα του Μάρτη, μια μέρα πριν καλωσορίσουμε τον Απρίλη. Και δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Εγώ κρατώ τις λαμπάδες, γιατί πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι πιο ωραία. Σήμερα, όπως σας είχα υποσχεθεί από χθες, θα κάνουμε την κλήρωση για τις 4 λαμπάδες που προσφέρει το κατάστημα Feng Shui από την πόλη της Κοζάνης. 4 υπέροχες λαμπάδες για μια νεαρή κυρία, για ένα νεαρό κύριο. Και όχι μόνο. Λαμπάδες unisex, λαμπάδα ανδρική και 2 λαμπάδες γυναικείες, λοιπόν. Θα δώσουμε σήμερα 24-6-10, έτσι θέλω να ξεκινήσω. 32-2-33, τι έγινε, ξέχασα το τηλέφωνο μας, με εσωτερικό 2. Έτσι πάρα πολύ ωραία. Αυτός είναι ο ρυθμός τον οποίο εσείς μπορείτε να καλείτε και να πάρετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο. 4 λαμπάδες μόνο για εσάς. Και θέλω να ζητήσω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα μου είπαν από το control πως πήρε μια μικρή φίλη τηλέφωνο μόνη της για να ζητήσει τη λαμπάδα της. Έλα που όμως κάτι έγινε στο αρχείο μας και εγώ το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο της μικρής μας φίλης δεν το έχω. Γι' αυτό αν εσύ μικρή φίλη πήρε τηλέφωνο για μια συγκεκριμένη λαμπάδα την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να πάρεις και σήμερα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω δωράκια και σε μικρά παιδάκια, όχι μόνο στις μαμάδες ή στους μπαμπάδες. Επίσης θέλω να σας πω πως από τον Απρίλη θα έχω δώρα και για τους μπαμπάδες. Και όχι μόνο για τους μπαμπάδες, αλλά νομίζω ότι αφορά και τον μπαμπά. Θα είναι λοιπόν μια οδική βοήθεια για 6 μήνες, προσφορά έτσι μιας πολύ γνωστής εταιρείας εδώ της πόλης μας, αλλά πληροφορίες θα σας δώσω αύριο σχετικά με αυτό. Έτσι όσοι έχετε αυτοκίνητο ή όσοι πληρώνετε άντρες στο αυτοκίνητο της γυναίκας σας και φοβόσαστε να μην μείνει από μπαταρία, τώρα έρχεται και το Πάσχα, χρειαζόμαστε μια οδική βοήθεια, αχρίαστη βεβαίως να είναι, αλλά αν τη χρειαστούμε θα την έχουμε δωρεάν και αυτή από το like. Σήμερα, Τρίτη, 31, να είναι ακριβώς, καταπίνω και ξανακαταπίνω. Τι να κάνω κι εγώ η γυναίκα, έχω στεγνώσει ένα νεράκι, δεν μου φέρνουν τίποτα, έχουμε και ζέστη, σήμερα βγήκε και ο ήλιος ωραίος και τα ματάκια μας ανοίξανε, οι κόρες των ματιών μας έτσι διαστέλλονται όλη την ημέρα σήμερα. Επίσης να σας πω ότι η ώρα είναι 6 και ακόμη έξω έχει ήλιο και μέχρι τις 7 και που τελειώνουμε ακόμη είναι μέρα, πολύ σημαντικό κι αυτό. Επίσης να σας πω πως την Κυριακή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, εν ώψη του ερωταστικού ωραρίου και την άλλη εβδομάδα είναι πρωί-απόγευμα πέραν της Μεγάλης Παρασκευής όπου ανοίγουν μετά την εκκλησία, δηλαδή γύρω στις 11.30-12 και κλείνουν και λίγο πιο νωρίς, γιατί όχι πιο νωρίς κανονικά, γιατί έχουμε την περιφορά και το Μεγάλο Σάββατο και τσακ πως ήρθε και το Πάσχα ούτε που το καταλάβαμε. Ας επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, δηλαδή σε αυτό που ήθελα να πω, πως Τρίτη σήμερα και στην παρέα μας είναι ο Τόλης Τσιρούδης φυσικά, ο οποίος έχει έρθει αποφασισμένος να μας μάθει και άλλα πράγματα για τους Ιάπωνες που δεν ξέραμε μέχρι τώρα. Ο Γιώργος ο Τουμπουλίδης και αυτός ανάρρωσε και ελπίζω να μην μας κολλήσει. Έχει έρθει με ηθοποιούς, σου λέει τώρα, οι οποίοι δεν ξανασυνεργάζονται ποτέ, μα ποτέ. Γιατί κάτι δεν πήγε καλά στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη συνεργασία. Ο Γιώργος ήταν εδώ να μας τα πει. Εγώ τι έχω κάνει. Εν ώψη της 40ης. Και εν ώψη. Κατά τη διότι είμαστε τώρα, διανύουμε 40η. Λίγες μέρες και τελειώνει και αυτή. Και επίσης, επειδή έχουμε και αυτή την νηστιούλα μας και πολλές κυρίες παραπονιόμαστε την νηστεία, θέλουμε και το γλυκάκι μας. Αλλά δεν μπορείς να τη φας τη σοκολάτα. Μπορείς, αγαπημένη, μπορείς. Αν η σοκολάτα αυτή είναι τύπου κουβερτούρα, δηλαδή μαύρη σοκολάτα, εάν το γλυκό είναι με συστατικά τα οποία είναι νηστίσιμα ή αν το γλυκό είναι σιροπιαστό. Και όλα αυτά θα μας τα δείξει και μας τα προσφέρει το κατάστημα, το αγαπημένο μας κατάστημα Switch, το ζαχαροπλαστείο Switch, στην πλατεία Λασάνη, στην Κοζάνη. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ. Όπως επίσης θα γελάσουμε με ξεκαρδιστικές
τούμπες να το πω, κατά λάθος τούμπες να το πω. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Παγκόσμιες ημέρες γεγονότα του σαν σήμερα και πάμε όμως να δούμε ποια είναι η επιλογή του Κοσμά για σήμερα. Μουσικά πάντοτε. Trap. Run away, run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. No, caught in the old lie trap. I can get caught up again. No way, no, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Πάρα πολύ ωραίο, το αγαπημένο του Τόλι, μας λένε ο Τόλις. Γεια σου! Γεια σας. Καλώς όρισες, τι κάνεις? Πολύ καλά. Πώς είσαι? Μια χαρά. Όλα καλά? Και εσύ και το πουκάμισό σου? Μα. Μπέλο? Μπέλο, πολύ ωραίο. Ωραία χρώματα, νησιάτικα, καρό, υπέροχα. Θα απαντήσω τώρα, τι να κάνω. Ξέχασα να το βάλεις στο αθόρυβο. Ξέχασα, τι να κάνω. Γιώργο μου. Χαίρετε. Τι να βάλω, είμαι σε συνάντηση. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Μάλλον από Αθήνα είναι αυτές οι προτάσεις που δέχομαι. Καθημερινά, για συμβόλαια, ξέρετε, εκεί οι εκπομπές και η παραγωγή στην Αθήνα με παίρνουν όταν έχω εκπομπή. Γιατί θέλουν να με διακόψουν έτσι, να σταματήσω τη σεζόν. Τα είπαμε αυτά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργο! Το είδα, αλλά τώρα βλέπω τη λεπτομέρεια με το λουλούδι μέσα. Μισή άνοιξη, μισό λίγο πασχαλινό. Πολύ ωραίο. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, μέσα στο κλίμα. Και έτσι. Χρωματικά ταιριάζουμε. Ναι. Εσύ είσαι το πιο ουδέτ. Εγώ ουδετεροποιήθηκα. Εσύ είσαι λίγο το ίδιο, αλλά σε σάπιο. Όχι σάπιο, σε... Παραγινωμένο. Πώς λέμε σάπιο μήλο, γιατί, πώς λέγεται αυτό. Το σάπιο μήλο είναι... Εγώ δηλαδή σάπισα, είμαι σάπια. Σάπιο μπλε. Τζιν. Από το Pink Woman, τζιν φορέματα και πάρα πολύ ωραίες ακόμη επιλογές. Περιμένουμε και τα σακάκια τώρα στο Pink Woman να τρελαθούμε εκεί πέρα όλες μας. Να τα πάμε να τα φάμε τα δώρα του Πάσχα. Αυτή είναι η αντρική λαμπάδα. Αυτή είναι, ναι, αυτό. Έχω βγει με τη λαμπάδα στο χέρι. Τι έχω πάθει σήμερα με τις λαμπάδες. Υπέροχη λαμπάδα, καταπληκτική λαμπάδα που εγώ αν δεν τις χαλάσω αυτές μέχρι το τέλος, μέχρι να τις πάρετε, να μην με λένε λίτσα. Συνέχεια τις παίρνω, τις παίζω, τις κάνω. Λοιπόν, αντρική λαμπάδα. Μεσχέ. Εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία. Με άγκυρα. Η οποία άγκυρα αυτή, παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, γίνεται μπρελόκ, γίνεται όμως και κρεμαστό για τα γόρια που τους αρέσει να φοράνε με μαύρο κορδόνι, ένα βαθύ, έτσι. Ωραίο. Και κρεμαστό. Να βάλουν και μεγαλύτεροι, να κρατήσουν περίεργες λαμπάδες, όχι πια τις κλασικές. Ναι, δεν είναι μόνο για τα μικρά. Παιδιά. Όχι, εδώ είναι για νεαρό ανεξαρτήτου ηλικίας. Νεαρό λες και εμάς. Νεαρούς και εμάς. Ναι, νεαρός, τι δεν είσαι. Τέτοιο χρώμα θα πάρω λαμπάδα. Πολύ ωραίο. Είναι το καφέ του ξύλου. Ταιριάζει και με τα χρώματα της εκκλησίας. Υπέροχο. 24-60-32-233 εσωτερικό 2. Τηλεφωνούμε τώρα. Λέμε ότι θέλουμε αντρική λαμπάδα. Παίρνετε αντρική λαμπάδα. Τόσο απλά. Επίσης, μην αφήσετε αυτή την καταπληκτική λαμπάδα με την νεράιδα μας επάνω να πάει στα χέρια κάποιου άλλου. 24-60-32-233 εσωτερικό 2. Υπέροχη λαμπάδα με την νεράιδα μας επάνω, έτσι, η οποία στέκεται, έχει βάση και γίνεται ένα πολύ ωραίο διακοσμητικό, αλλά και με την υπέροχη γατούλα μας, η οποία γίνεται κρεμαστό για το λαιμό, για τις μικρές μας φίλες. Φυσικά, εδώ έτσι μια πιο minimal και σοβαρή επιλογή για μια πιο μεγάλη κυρία. Εδώ με το κεραμικό αυτό τριαντάφυλλο, το οποίο γίνεται μετά, σας το κάνει η κυρία Έφη στο Feng Shui, δάχτυλιδί για το χέρι ή μπορεί να σας το κάνει και καρφίτσα.
Και η υπέροχη αυτή η λαμπάδα, την δείχνω έτσι, θα σπάσω τα χέρια μου. Unisex. Η οποία είναι unisex, πολύ σωστά τα λες Γιώργο. Αυτή η λαμπάδα επίσης έχει ένα έθνη κρεμαστό, το οποίο από πίσω έχει και το κορδονάκι του έτοιμο μετά την Ανάσταση να το φορέσετε. 24-6-10-32-2-33, εσωτερικό 2, τα παίρνετε σήμερα και φεύγετε. Επίσης θέλω να πω πως τι θέλω να δώσω εγώ τώρα κάτι ακόμα. Α, ναι, το ταξίδι στον Άγιο Αθανάσιο. Με διαμονή στο Ξενώνα Πατρικό, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Και να σας πω την αλήθεια, τι ωραία που θα ήταν τώρα Σάββατο του Λαζάρου Κυριακή των Βαΐων, αφού κάνετε έτσι τις υποχρεώσεις σας, να πάτε μια βόλτα στα βουνά μας, γιατί θα είναι και η τελευταία περίπτωση τώρα αυτή πιθανή του να δείτε χιόνι. Τώρα θα χιονίσει την άλλη εβδομάδα, το ξέρετε έτσι. Έτσι είπαν, την μεγάλη εβδομάδα. Ναι, θα χιονίσει. Το άκουσα εγώ που πουλούσα και σήμερα. Όταν το έλεγα πριν μια εβδομάδα, με λέγανε τρελή. Η τρελή με τον κούκο. Με τον κότσο λέγανε. Αλλά να το που θα χιονίσει την μεγάλη εβδομάδα και τι θα κάνουμε. Μεγάλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Θα δείξουμε πολύ ωραίες πασχαλινές προτάσεις και μετά θα γυρίσουμε με ένα σούπερ καλεσμένο. Ποιο? Από το The Voice, έχω να σας πω. Θα έχουμε καλεσμένο από το The Voice. Ναι, δεν λέω άλλες περιπτώσεις. Αυτός που ήταν από εδώ. Έχει περάσει στα Battles. Και θα είναι κοντά μας μετά την Ανάσταση, όχι το βράδυ, μετά την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτα εκεί πέρα. Θα τον έχουμε, σας πω, το κάνουμε sequel. 2-3 εκπομπές θα γράψουμε. Έτσι να παίζει όλες τις μέρες. Τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια. Τραγουδάει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά. Τόλι, Γιώργο, τόλι. Γιώργο, τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε διάσημες κόντρες που αφήσαν εποχή και κρατήσαν μέχρι σήμερα. Άσβεστο μίσος. Δεν ξανασυνεργάστηκαν αυτοί οι ηθοποί. Δεν θέλουν να μιλήσουν ένας για τον άλλον. Έχουν συνεργαστεί ποτέ? Από εκείνη την ημέρα που τσακώθηκαν. Ποτέ ξανά. Από εκείνο το διάστημα ποτέ ξανά. Και δεν θέλουν να συνεργαστούν και αποφεύγουν συνεργασίες και χάνουν και αστρονομικά ποσά γι' αυτό. Αυτό είναι το Hollywood. Όχι σαν τους δικούς μας που εκεί που φτύνουν ξαναγυρνάνε. Σε ηθοποιούς. Ναι, σε ηθοποιούς. Τώρα οι τραγουδιστές, εντάξει, μια συναυλία μπορεί να φύγουν. Τώρα αν έχεις να γυρίσεις μια σειρά, είσαι πολύ διάστημα μαζί. Στους τραγουδιστές δεν βλέπεις και τραγουδιστές. Μπορεί να βγεις και σε διαπίστωση. Εντάξει, και 2-3. Ενώ οι ηθοποιοί, πόσα άτομα είναι σε μια ταινία? Και τώρα που είπα ταινία, τι ήταν αυτό, να ξαναπώ παράπονα για το Walking Dead. Walking Dead, χθες το είδαμε, τελευταίο επεισόδιο, το καλύτερο επεισόδιο της σεζόν. Και μεγαλύτερο στη διάρκεια. Άργησε και λίγο να ξεκινήσει, εγώ λέω. Διπλό. Πόσο, τι διπλό, διπλό δεν ήτανε. Ήτανε 50 κάτι, ναι, όχι, διπλό δεν ήτανε. Σαν εορταστικό ήταν. Χάσα. Ήταν διπλό και το χάσαμε. Όχι, βρε. Τι ημί διπλό. Στο τέλος είχε και ένα... Ναι, ημί, δεν ήτανε. Είχε την τελευταία σκηνή που κάπου. Την τελευταία σκηνή με τη μαύρη και το σπαθί, το είδες? Σας είπα εγώ, παιδιά! Γιατί κάποιοι δεν το είδα. Εγώ το είδα. Δεν το είδαμε όλο. Σας είπα. Ακόμα εγώ. Και μετά το τέλος και τα γράμματα έδειξε ένα κομμάτι. Τι λες τώρα? Θα σου το πω στο διάλειμμα. Πρέπει να μην κοιμάσαι τόσο νωρίς. Με τη μαύρη και το σπαθί ήταν την τελευταία σκηνή. Με τη μαύρη. Και το σπαθί. Την μισόν. Τη μισόν. Και το σπαθί. Που πήγε και το πήρε. Δεν το είδαμε. Ορίστε, τους έλεγα χθες το βράδυ. Πρέπει να μην αλλάζετε, έχει κι άλλο. Είχε κι άλλο. Περίμενε λίγο. Εγώ το άφησα. Με συγχωρείτε, φίλοι μου, όσο δεν βλέπω. Καλά, θα πεις το φινάλε. Α, ναι, σωστά. Πες το στο περίπου. Εγώ το άφησα εκεί που ο Ρικ και ο Ιάλη. Είδες που μπήκε ο Μαύρος. Ναι. Θα τον μαλώσει τώρα επειδή κάνει αυτό που κάνει ο Ρικ. Γιατί ποιος είναι ο μπαμπάς του, δεν κατάλαβα. Εκεί το άφησα. Μετά από εκεί είχε κι άλλο. Πόση ώρα? Ένα λεπτό. Δεν το είδα. Να μην κοιμάσαι πριν πέσουν οι τελευταίοι τίτλοι. Μόνο αυτό σου λέω. Μα έπεσαν σε εμάς, δεν το έδειξε. Έπεσαν οι τίτλοι και μετά είχε κι άλλο ένα λεπτό. Θα σου το πω, θα σου το εξηγήσω. Θα πάω να το δω τώρα. Τι θα μου το εξηγήσει, το διάλειμμα. Κατεβάστε το τώρα, όπως είστε, μέσα στο κοντρόλ. Πάμε, θα σε διαφημίσεις, τι κάνουμε. Όχι. Σήμερα λοιπόν. Spoiler alert. Τι να κάνουμε, με συγχωρείτε. Δεν είπαμε τι έκανε ο Ρικ. Δεν είπαμε. Έκανε αυτό που δεν πρέπει να το κάνουμε, αλλά το έκανε. Το έκανε. Δεν φταίει αυτό, άλλο του το είπε. Α, ναι, άλλο. Καλά, και αυτό ήθελε, αλλά τέλο πάντων. Έτσι, έτοιμο ήταν. Λοιπόν, τα αφήνουμε τα Walking Dead στην άκρη του χρόνου πάλι. Θα ακούτε μα να λέμε για αυτέ τι ιστορίε. Και παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μα και κανένα συλλεκτικό μπλουζάκι κάτι. Σα κάνουμε που σα κάναμε διαφήμιση εκεί πέρα. Στο Walking Dead, στείλτε μας κάτι, αν είναι δυνατόν. Να δηλαδή, ακούει η παραγωγή. Τι τσιφουτιές είναι? Ποιο, στην Ελλάδα, το Fox ή τη Αμερική? Δεν ξέρω. Αμερική. Είπες και Fox τώρα. Τελείωσε. Και το Fox τζάμπα καλωδιακή θέλω. Λοιπόν, θα μάθουμε για τους Ιάπωνες σήμερα. Προσπάθησα λίγο να κάνω ένα Ιαπωνέζικο στυλ. Δεν ξέρω αν το πέτυχα.
Α, ναι, με τα μαλλιά μαζεμένα. Ναι, μόνη μου χτενίστηκα σήμερα. Να βαριέμαι τόσο πολύ. Δεν πήγες. Να πάω στα κομμωτήρια και να κάθομαι. Γιατί άμα θα πήγαινα τώρα στο κέντρο, θα ήθελα να πιω καφέ. Το μάτι δεν πέτυχες. Γιατί τι έχει. Δεν το έκανες κινέζικο. Α, ναι, πρέπει να κάνεις τη γραμμή πιο μακριά. Έπρεπε να την τραβήξεις. Το μαλλί είναι κινέζικο, αλλά είναι σαν ναι. να είσαι μίξη. Ναι, έπρεπε να έχεις και ένα. Τι. Κοντάρι, stick, έτσι. Stick, μέσα, έτσι, ναι. δύο κοντάρια. Θα βάλω τις λαμπάδες. Γιατί άμα το τραβήξω λίγο. Όχι, ξέρετε τι θα κάνω, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα βγω selfie με το καινούργιο κινητό του Τόλι, το οποίο σου λέει τώρα το κινητό του Τόλι. Κάνει και μπότοξ στα πρόσωπα. Ναι. Αλήθεια, λέει. Ναι. Παιδιά, τυχαία το είπα. Εγώ ναι, Γιώργο, ναι. Δεν μπορεί να τραβάει. Όποια σημεία θέλουμε. Ναι, το γυρίζει. Selfie τώρα φάση. Στη selfie, 5 megapixel έτσι. 5 megapixel μπροστινή κάμερα. Που όλες, όλα τα άλλα κινητά έχουν 2 megapixel. Ναι, 5 megapixel μπροστινή κάμερα. Σήμερα με τα τσου και τα σου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η οποία έχει 3 ρυθμίσεις επάνω. Μία, lifting. Ναι. Έτσι, το βάζεις. Πόσο θες να σου τραβάει, να στο κάνει. Άλλη κόβω προγούλια τέτοια. 2, σου κάνει μακρόστενο και αδύνατο το πρόσωπο. Έτσι, προσοχή όμως. Όλες τις στρογγυλοπρόσωπες να βγαίνουν έτσι, άλογο, με γωνίες. Και 3, σου μεγαλώνει τα μάτια. Έχεις εσύ μικρά ματάκια. Ναι. Θες να βγεις φωτογραφία. Λες, πού να βγω με αυτό το μάτι φωτογραφία. Τσακ, ανεβάζεις το τέτοιο και σου κάνει το μάτι. Να. Τώρα δεν ξέρω. Εμένα μου το έκανε. Μου το έκανε ο Τόλης. Πραγματικά, δείξε τις τρεις ρυθμίσεις. Είναι να, αυτές τις ρυθμίσεις. Η μία. Αυτή είναι για ομορφιά. Σου κάνει Photoshop στο πρόσωπο, στο απαλύνει, τις ρητίδες, όλα τα πάντα στο κάνει λίγο. Η δεύτερη ρύθμιση. Σου κάνει το πρόσωπο πιο, έτσι λίγο πιο μακρόστενο. Ναι, λεπτό πρόσωπο γράφει. Και στο μακροστενεύει και στο λεπτένει. Και η τρίτη σου κάνει τα μάτια λίγο πιο μεγάλα, πιο γεμάτα. Η τρίτη βέβαια αν το παραξηλώσεις είναι τρομακτικό. Αν έχεις μεγάλα κύκλοπας. Μάτια βγαίνεις μετά. Ναι, βγαίνεις λίγο κύκλοπας. Αλλά για αυτούς που έχουν πολύ μικρά μάτια η τρίτη βοηθάει. Εγώ ενθουσιάστηκα. Που λες αυτό το κινητό μου το έστειλε η Samsung χθες. Ναι. Είναι το Galaxy A5. Ναι. Το οποίο είναι μεταλλικό, λεπτό, ελαφρύ και πολύ στυλάτο. Ναι, είναι όντως πολύ ωραίο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Άλλες τσιγκουνιές από εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχω πόσα χρόνια αγαπημένη Samsung. Όχι τα κινητά εδώ πέρα λέμε, όχι τι ωραία. Ένα δώρο, καλέ, στείλτε μου ένα stick της Samsung. Δεν είναι ανάγκη. Ένα μπλουζάκι να το φορέσω και εγώ να πω να. Η Samsung με θυμήθηκε και εμένα τη λίτσα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όχι, όχι, σήμερα δεν μπορώ καθόλου. Γιατί πήρες άλλο κινητό. Τι άλλο κινητό, σαν ανταγωνιστικής εταιρείας. Τι είναι αυτό, αυτό. Τι είναι αυτό, πού είναι το τάμπλετ μου, να το δείξω. Άνα και τάμπλετ έχει. Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο κάνει αυτό το κινητό, Sony είπαμε. Samsung. Samsung. Σε παρακαλώ. Αλλά ακούει ανταγωνιστική εταιρεία. Αν ακούει Sony, παιδιά, έχουμε και τη Sony τώρα. Έχει να σου πω εκπληκτική οθόνη LED. Ανάλυσης high definition. Και είναι πάρα πολύ ωραίο designato, λεπτό και δεν θυμίζει την εποχή, το S1, 2, 3, 4, 5. Όχι. Δηλαδή είναι διαφορετικό, είναι ναι, πιο είναι τετράγωνο. Πιο τετραγωνισμένο. Η οθόνη του είναι εκπληκτική που λες. Τέλεια ανάλυση. LED, το μαύρο είναι πραγματικά μαύρο, όπως είναι οι οθόνες στα μεγάλα κινητά. Και είναι και μεγάλο. Ναι. Τώρα εγώ να και το μεγάλη πω, οθόνη 5 ιντζών. Ναι, θυμίζει λίγο το design του design άλλης εταιρείας, αλλά ναι. έχει την υπογραφή αυτής της εταιρείας. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, καλό τάξη. Και το control θέλει δώρο. Χαμός θα γίνει, χαμός. Θα πάμε μια μέρα να βρούμε εκεί τους υπεύθυνους της Samsung που είναι στην Αθήνα. Είναι. Στην Αθήνα, ψήνω ένα να έρθει. Υπεύθυνο. Όχι τη Samsung, τη διαφημιστική που αντιπροσωπεύει τη Samsung. Ναι, ομάδια χέρια. Εμείς θα τον κεράσουμε. Γλυκά από το switch, από όπου θέλει. Για πράκια. Για πράκια, βεβαίως. Θα του δώσουμε και λίγο κρόκο να πιει σε ρόφημα. Εκεί, αλλά ναι. Λοιπόν, σήμερα πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κέφια και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και να δείξουμε όλα αυτά που θέλουμε. Πήγε και 14 κιόλας και έχουμε κεφιετήρια. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στην ώρα μας. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα αποθήκευσης αρχείων. Backup day. Να τα αποθηκεύουμε World γιατί Backup Day, άμα όχι χαθούν απλή. Μετά. Ναι, χαμός. Στο New Jersey να σας πω, το New Jersey γιορτάζει την ημέρα του Thomas Mundy Peterson, ο οποίος ήταν ο πρώτος μαύρος, ο πρώτος έγχρωμος που ψήφισε σε εκλογές της ΣΥΠΑ και καταγόταν από την περιοχή.
Η Μάλτα γιορτάζει την ημέρα της ελευθερίας της, ανάμνηση της 31ης του Μάρτη του 1979, όταν και ο τελευταίος Βρετανός στρατιώτης αποχώρησε από το νησί. Και αυτά είναι πολύ ωραία που λέμε, γιατί αν αύριο μεθαύριο πάτε να παίξετε σε ένα τηλεπαιχνίδι, έχει τέτοιες γενικές ερωτήσεις. Τσακ, θα πεις που το άκουσα αυτό, ναι, στο like. Συνδύασέ το. Για να το απαντήσω, το ξέρω. Οι Αμερικανικές Πολιτείες Καλιφόρνια, Τέξας, Αριζόνα, Μεξικό, Μίτσιγκαν, Κολοράντο, Ουάσιγκτον και Μίσιγκαν πάλι, γιορτάζουν την ημέρα του Σέζαρ Τσάβες. Ο Σέζαρ Τσάβες, λοιπόν, τιμούν τη συγκεκριμένη, τη μνήμη του Σέζαρ Τσάβες, αλλά και το διακεκριμένο και το έργο του, αυτού του διακεκριμένου αγροτοσυνδικαλιστή. Αγροτοσυνδικαλιστής, ο Τσάβες, ο γνωστός. Ναι. Ο Σέζαρ. Από εκεί βγήκε και η σαλάτα. Τσάβες. Α, είναι Σίζαρ. Σίζαρ είναι της Ιταλίας. Δεν είναι Σέζαρ. Της Ιταλίας, έτσι. Ναι. Αλλά αν κάποιος με προφορά. Κέσαρας. Ναι. Ιταλική είναι. Ναι, Ιταλική πρέπει να είναι. Στις Αμερικανικές Παρθένους νήσους γιορτάζουν την ημέρα της μεταβίβασης. Σε ανάμνηση της μεταβίβασης της κυριαρχίας των νησιών αυτών του Ειρηνικού από τη Δανία στις ΗΠΑ, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1917. Έλα που μου άνοιξε την όρεξη να φάω τώρα γλυκό. Τι κάνουμε? Παραγγέλνω. Δεν κανένα μπισκότο. Όχι, δεν πήρα. Τι να παραγγείλουμε, ναι, λέτε. Τι τέλος γλυκό θες? Δεν γιατί θα προλάβουμε τίποτα, μου λέμε. Το κοντρόλ πολύ ωραία. Αφήνω το γλυκό στην άκρη. Πάμε να δούμε το βίντεο με την Παγκόσμια ημέρα και τα γεγονότα του σαν σήμερα και να επιστρέψουμε τουλάχιστον να γλυκαθούμε τηλεοπτικά βλέποντας το ρεπορτάζ από το ζαχαροπλαστή Switch. Τρίτη 31 Μαρτίου σήμερα και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα αποθήκευσης αρχείων. Την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη του 2010, κάποιοι χρήστες του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Reddit είχαν την ιδέα να αφιερώσουν μια ημέρα στην αρχειοθέτηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωστό ως backup. Σκοπός τους, να υπενθυμίσουν στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών τηλεφώνων τη σημασία της αποθήκευσης των δεδομένων που η ενδεχόμενη απώλειά τους λόγω μη αρχειοθέτησης μπορεί, εκτός από τη συναισθηματική αξία για τον απλό χρήστη, να έχει και οικονομικό αντίκτυπο για τον επαγγελματία και τις επιχειρήσεις. Η ιδέα είχε απήχηση. Οι εταιρείες κατασκευής εξωτερικών σκληρών δίσκων την αγκάλιασαν και έτσι γεννήθηκε η Παγκόσμια ημέρα αποθήκευσης αρχείων World Backup Day που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2011 στις 31 του Μάρτη. Σαν σήμερα, το 1492, οι βασιλείς της Ισπανίας, Φερδινάνδος και Ισαβέλα, εκδίδουν το διάταγμα της Αλάμπρας, με το οποίο διατάσσονται οι 150.000 Εβραίοι που ζουν στη χώρα, είτε να μεταστραφούν στο χριστιανισμό, είτε να εγκαταλείψουν την Ισπανία. Το 1821, ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδιά. Σαν σήμερα, το 1833, ο Τούρκος Φρούραρχος των Αθηνών, Οσμάν Εφέντης, παραδίδει την Ακρόπολη στο Βαβαρό Ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα. Το 1946, στην Ελλάδα διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Το Λαϊκό Κόμμα κερδίζει 250 έδρες, ενώ η χώρα μπαίνει σε τροχιά εμφυλίου πολέμου. Σαν σήμερα το 1970, 8 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ιαπωνέζικος Κόκκινος Στρατός καταλαμβάνουν αεροπλάνο των Ιαπωνικών αερογραμμών με 129 επιβάτες, κραδένονται σπαθιά σαμουράι και μια χειροβομβίδα. Θα τους ελευθερώσουν λίγες ώρες αργότερα. Το 1982, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου βραβεύεται με Όσκαρ για τη μουσική της αγγλικής ταινίας «Δρόμοι της Φωτιάς». Σαν σήμερα, το 1596, γεννιέται ο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Καρτέσιος, Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός. Έμεινε στην ιστορία για τη ρίση του «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Έτσι, «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Υπάρχουμε, λοιπόν. Ντουμ, Σπύρο, Σπύρο. Έτσι, και εσείς υπάρχετε, όσο ζω, ελπίζω. Και εσείς υπάρχετε και για να μας το αποδείξετε, 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2. Πάρτε αυτές τις 4 λαμπάδες σήμερα που είναι προσφορά, γιατί αύριο φέρνουμε καινούργια δώρα. Πάμε να δούμε, πριν περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα υπέροχο ρεπορτάζ από το ζαχαροπλαστείο Switch, εκεί όπου επισκεφτήκαμε με την κάμερα του Like και τον Νεκτάριο του Γαλλί το χώρο του ζαχαροπλαστείου. Μπορούμε να βρούμε νηστίσιμα γλυκά, να βρούμε σιροπιαστά. Και για τις μέρες των γιορτών βαριόμαστε να τα κάνουμε εμείς, πηγαίνουμε να τα παίρνουμε από το Switch. Με τοπικά προϊόντα, αγνά υλικά χρησιμοποιούν και παραδοσιακές συνταγές. Εκεί ο κύριος Ευαγγελόπουλος και η οικογένειά του πραγματικά μας περιποιούνται κάθε φορά μοναδικά και όχι μόνο εμάς, όλους τους πελάτες. Είτε πας πρώτη φορά είτε πηγαίνει συνέχεια. Θα πάω. Είναι στην πλατεία Λασάνη, στο κέντρο της πόλης. Αυτό που είναι από εκεί, από τη δεξιά πλευρά. Ναι, δίπλα από το ξενοδοχείο Άνεσης. Ναι.
Το λέμε. Δίπλα από τα ξενοδοχεία άνεσης. Ας πάρουμε ωραίες γλυκές εικόνες και επιστρέφουμε εδώ πέρα, βεβαίως. Επιστρέφουμε πολλά θεματάκια. Ξεχνάτε, αγαπημένοι μου φίλοι, πως το 24-6-10-32-233 με εσωτερικό 2 παραμένει για πολύ λίγο ακόμη ανοιχτό για τις υπέροχες λαμπάδες μας, ανδρική, έτσι για ένα γλυκύτατο κοριτσάκι με νεράιδα και κρεμαστό για το λαιμό, γυναικεία με ένα υπέροχο κεραμικό στολίδι επάνω το οποίο μπορείτε να κάνετε είτε δαχτυλίδι είτε καρφίτσα και unisex, η οποία έχει επάνω επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο μενταγιόν, μία προσφορά από το κατάστημα Feng Shui. 24-6-10-32-233, μπορείτε να τηλεφωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για τους τυχερούς μας. Ας περάσουμε όμως τώρα στον Γιώργο μας, τον Γιώργο τον Τουμπουλίδη, ο οποίος έχει να μας πει για τα κουτσοπολιά εκεί, τα χολιγουντιανά. Σου λέει, υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι συνεργάστηκαν. Δεν τα βρήκανε, έτσι, μαλώσανε. Δεν θέλουν να ξανασυνεργαστούν ποτέ. Αιώνιο μίσος. Δεν πρόκειται, σου λέει, ποτέ να ξανασυνεργαστούμε. Και αυτοί μου μας είπες πριν, Γιώργο, πως έχουν ακυρώσει συμβόλαια και συμφωνήσει, δεν δέχτηκαν. Ακούει ο ένας για τον άλλο και δεν θέλουν να ξανασυνεργαστούν ποτέ. Απίστευτο. Και όμως, ναι. Βέβαια, εμείς, συγγνώμη, το αποτέλεσμα της ταινίας που βλέπουμε, γιατί η ταινία. Τα γυρίσματα μιας ταινίας κρατάνε με πολύ μεγάλο διάστημα. Αναγκάζονται να υποχωρήσουν και να τα βρουν on camera. Το τι γίνεται παρασκηνιακά, το ξέρουμε. Και άμα είναι άντρας και γυναίκα και έχουν καμία σκηνή να φιληθούν. Θα το κάνουν. Βγαίνει χειμώνα. Όχι όμως από αυτού του αιώνιου μίσου. Αυτοί όλοι που διαλέξαμε μέσα στη δεκάδα είναι όλοι. Ο ένας δεν θέλει να ξαναδεί τον άλλον ακόμη και τώρα. Τώρα έχω περιέργεια. Δηλαδή έχω και επιθανάτιες ευχές. Δηλαδή, έλα τώρα. Από γνωστά ονόματα. Γνωστά, για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το νούμερο ένα ζευγάρι είναι η Τζούλια Ρόμπερτς με τον Νικ Νόλτε. Έλα! Γιατί μισιούνται. Μισιόντουσαν, μισιούνται και θα μισιούνται όσο ζουν. Αυτοί που παίξανε μαζί. Στο I Love Trouble είναι ταινία. Μπράβο. Ωραία ταινία. Στα πρώτα βήματα της Τζούλια Ρόμπερτς. Ο Νικ Νόλτε, σχετικά καθιερωμένος ηθοποιός. Η συνεχής τσακωμή τους ανάγκασαν το συνεργείο να γυρίζει τα πλάνα τους χωριστά. Έλα τώρα. Αυτό που βλέπουμε είναι η χημεία, δηλαδή ότι. Δεν τον βλέπει αυτόν. Τον βλέπει μόνο on camera.
Κατά τα άλλα, όταν είχε πλάνο αυτή ή αυτό. Και αναγκάστηκαν να γύρισαν τα λόγια, τι απάχε και τα ένωσαν. Θυμηθήκαν. Έχει σχολιάσει ότι η δηλώση τη Ρόμπερτ ήταν ότι είναι τραγικό, τελείω αειδιαστικό, ότι μυρίζει απέσια. Αυτά εντωμεταξύ όχι μόνο μία φορά. Όταν ξαναρωτήθηκε μετά από πολλά χρόνια που έχει περάσει, υποτίθεται ότι έχει κατασταλάξει λίγο το. Κατακάτσει το μίσος και η πολύ. Πάλι απαντάνε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή δεν έχει σβηστεί εικόνα. Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι καλή, υποτίθεται. Όχι, η δήλωση του Νικ Νόλτε είναι. Αυτοί γιατί μισήθηκαν από πριν. Ναι, γιατί από ποιου. Κατά τη διάρκεια του γυρισμάτων γεννήθηκε αυτό το μίσος. Ξέρετε, μερικές φορές είναι και λίγο ανταγωνισμός των ηθοποιών. Αλλά τώρα αυτή άντρας, γυναίκα και διαφορετικών ηλικιών, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλιστα. Εντάξει, πώς είναι, δεν ταιριάζεις καθόλου. Υπάρχει και το στρες των γυρισμάτων και όλων αυτών των διαδικασιών. Κρατάει και πολύ μεγάλο διάστημα. Τότε οι ταινίες δεν γυριζόντουσαν τόσο γρήγορα όσο γυρίζονται τώρα τσακ μπαμ. Και ακόμα συνεχίζει να λέει ο Νικ Νόλτε δεν είναι καλός άνθρωπος, όλοι το ξέρουν αυτό. 15 χρόνια δε, το 2010, πριν τη βράβευσή της με το Όσκαρ καλύτερη ηθοποιού. Είπε εκεί στο Όσκαρ. Άφησε να εννοηθεί ότι της είχε φερθεί άσχημα αυτός και ότι δεν ενέδωσε αυτή, γιατί ήταν στα πρώτα της βήματα. Μήπως της έκανε καμία πρόταση. Καλά, ρε παιδιά, ολόκληρο συνεργείο εκεί, δεν είναι κάποιος άλλος. Αυτό εδώ ποιοι είναι τώρα οι Σκορσέζες. Εδώ είναι τώρα είναι οι άγγελοι του Τσάρλι. Το πρώτο. Α, οι άγγελοι του Τσάρλι, ποιοι μισιούνται. Κάμερον Δίας, Ντρου Μπάριμορ. Κάμερον Δίας. Ποιος φαντάζεσαι. Ναι, Ντρου Μπάριμορ και οι άλλοι, πώς λένε, η Κινέζα. Η Λούση Λιού. Με ποιον. Η Κάμερον με την Ντρου. Όχι. Είδατε. Τα κρυφά ταλέντα. Γιατί η Ντρου είναι πολύ τέτοια. Ναι. Όχι, ήταν, χαλάρωσε, γιατί έχει γίνει και πολύ καλή ηθοποιός. Είναι ο Μπιλ Μάρεϊ. Η Λούση Λιού με τον Μπιλ Μάρεϊ. Έλα τώρα! Παιδιά, απίστευτο. Και τον έχει και αγκαλιά. Εντάξει, κάμερες τραβάνε. Τι θα κάνει. Λοιπόν, αρνήθηκε αρχικά, αφού τελειώσε τα γυρίσματα της ταινίας, να παίξει το sequel που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία των Άγγελων του Τσάρλι. Mm. Λόγω του σφοδρού καυγά, αυτός έκανε λοιπόν τις εξής δηλώσεις. Για την Τρούμπα. Αυτός αρνήθηκε. Ξεκίνησε μια κόντρα που ξέρεις μερικές φορές όταν χάσεις λίγο την μπάλα. Είναι και πολύ παρορμητικός. Αυτός αρνήθηκε να παίξει. Α, εγώ νόμιζα αυτή. Στα sequel. Στα κορίτσια παίξαν, αφού τα είδαμε μέχρι τρία. Λέγοντας, στην Μπάριμορ, εγώ καταλαβαίνω γιατί είσαι εδώ. Γιατί είναι εκεί. Για τα λεφτά. Είσαι καλή, τα λες, έχεις ταλέντο. Εσύ έχεις ταλέντο στην Δίας και εσύ όμως τι στον κόρακα κάνεις εδώ, της είπε. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και αυτή δεν μπορούσε να απαντήσει. Δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορούσε να απαντήσει. Κόσμια και απάντησε με γροθιές. Οπότε έγινε χαμός στο γυρίσμα. Τον πλάκος είχε μάθει και καράτε. Αφού έκανε τα δοκιμαστικά για την ταινία. Έτσι. Ναι, αλλά πεισματικά όλος αρνήθηκε, δεν συμμετείχε σε κανένα sequel, αν και του δώσανε πολλά χρήματα. Έλα. Ναι, εντάξει. Αυτός γιατί άμα δεν έχει καθόλου. Ήταν ο μέντορας των. Που τους έλεγε οδηγίες. Ήταν ο. Που τους μιλούσε, πώς το λέγανε, ο. Ο Τσάρλιν αυτό. Το ακουστικό. Το τηλέφωνο. Ναι, αυτός. Και τι, αφού δεν είχαν ναι, μεταξύ τους. Είχαν όμως, είχαν αρκετές σκηνές στην πρώτη ταινία. Στην πρώτη, αλλά στις άλλες, αφού δεν είχαν επαφή. Χωρίς να διαβάσει καν το σενάριο, φαντάσου. Ναι. Πάντως θεωρούνται και οι δύο καλοί ηθοποιοί, αλλά η Λούση Λιού έχει βγάλει και άλλη φήμη. Τι φήμη. Θα το συνδυάσω, δεν είμαι στη δεκάδα. Ναι. Από πληροφορίες πάλι. Και στο Sex and the City που είχε κάνει ένα guest, τη θυμάστε. Ναι. Και εκεί είχε τσακωθεί με 2-3. Δηλαδή γενικά είναι από τους ανθρώπους που προκαλεί λίγο κόντρες. Και για Ασιάτισσα δεν είναι λίγο περίεργο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο. Τσαπερδώνω το δοσερίχτρα. Και να τονίσουμε ότι δεν έχει σπουδάσει ηθοποιός και ότι την έχουν ανακαλύψει από τα αντίστοιχα McDonald's ή KFC της Αμερικής. Το δούλευε εκεί. Φασουτάδικο. Είναι σερβιτόρα και μπορεί να είναι από εκεί να πηγάζει η ανασφάλεια. Λέμε τώρα. Έτσι. Καλά τα λες, Γιώργο. James Franco και ότι Tyrese Gibson. Είναι γιατί? Η επόμενη. James Franco τον ξέρω. Ο Tyrese ποιος είναι. Θα τον δεις, θα καταλάβεις. Αυτά έγιναν στην ταινία Ανάπολης το 2006, όπου οι σχέσεις τους καταστράφηκαν μετανόητα. Γιατί? Γιατί παίξανε γροθιές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σοκαριστικό αυτό. Αυτός. Ναι. Ο James Franco τώρα έχει παίξει άπειρες ταινίες. Τώρα, ποια να πω. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή που λέγαμε. Με την Βόρεια Κορέα. Ναι, που ήταν στο βουνό πάνω. Και... Έκτοτε ο ένας δηλώνει για τον άλλον ότι.
Αν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει το σπίτι ενός διάσημου και να το παραδώσει στις φλόγες, αυτό θα ήταν το James Franco. Έλα τώρα. Επισήμως. Ο James είναι ο εγχρωμός. Όχι, ο James είναι ο άλλος ο όμορφος, που μοιάζει με τον James Dean που λένε. Είναι ναι, όμορφοι αυτοί και οι δύο ή εμένα μου φαίνονται. Ναι, είναι πολύ όμορφοι. Ναι, ωραία είναι. Εδώ μια ιστορική κόντρα. Τι? Καλά, αυτή την ταινία δεν την ξέρετε. Μπορεί να μην την έχετε δει. Η μελωδία της ευτυχίας είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι Terms of Endearment, η σχέση στοργής. Ναι. Βραβευμένη με Όσκαρ. Πολύ, πολύ δραματική ταινία. Από τις καλύτερες της εποχής, της χρονιάς τους. Νομίζω το 1979. Μια κόντρα η οποία πάλι δεν είχε ποτέ καλή κατάληξη. Αυτή έπαιζε τη μάνα και η άλλη την κόρη. Ακριβώς. Η κόρη πεθαίνει από καρκίνο. Πολύ, πολύ δυνατές σκηνές. Υποκριτικά. Και δεν πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα βγαίνει αυτό ενώ είναι σκοτωμένες. Έλα τώρα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της απονομής, όταν. Γιατί ήταν και οι δύο υποψήφιες για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Και οι δύο. Ναι, και οι δύο. Ποια το πήρε. Γι' αυτό. Ποια λέτε. Η κόρη. Η μητέρα. Η μητέρα, ναι. Η μητέρα το πήρε. Η μητέρα το πήρε. Και η κόρη έσκασε. η κόρη στην ταινία και δήλωσε. Το άξιζα. Γιατί πολύ μεγάλη. Είναι η αδερφή του Warren Beatty. Γενικά ήταν από τις πιο δύσκολες και οι δύο εκείνες τις εποχές. Ακόμα η Γουίνγκερ ισχυρίστηκε ότι ο χρόνος δεν γιατρεύει όλες τις πληγές και όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τη Μακλέιν, λέει ότι το μίσος θα παραμείνει άσβεστο. Όχι, Παναγία μου. Και είχαν παίξει και σε άλλη ταινία. Παίξανε μετά μαζί. Πριν παίξανε. Α, πριν. Όχι, δεν νομίζω ξανά. Μετά είχε ποτέ ξανά. Α, εδώ είναι ο Will Smith. Αγαπημένοι, Iron Man, Robert Downey Jr. και Terence Howard. Α, αυτό τώρα ήταν λίγο πιο πολύ παρασκηνιακό ο καθένας. Γιατί. Δέχτηκε να πάρει το ρόλο ο Robert Downey Jr. μετά από προτροπές του. Δεξιά είναι ο Terence Howard, ο σκουρόχρωμος. Αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρωπος, λέει, που τον βοήθησαν να γίνει ο Iron Man, αλλά όταν έφτασε η ώρα να γυρίσουμε το δεύτερο μέρος, πήρε τα λεφτά που υποτίθεται ότι προοριζόταν για μένα. Για οικονομικούς λόγους καθαρά. Μάλιστα. Κατηγορεί δηλαδή τον Downey για το υπέρογκο ποσό που ζήτησε, κουτσουρεύτηκαν τα δικά του οικονομικά. Για να χωρέσει τον μπάζι της ταινίας και τα πήρε τα πιο πολλά. Ναι, αλλά αυτός πήρε δηλαδή ψίχουλα και όλος πήρε δηλαδή αυτός τον έβαλε. Στο πρώτο, τον έκανε. Ναι, τον προώθησε στους μάνατζερ, στους παραγωγούς, ναι, τον πρότεινε. Ναι, και να παίξει και μετά του την έφερε. Τον βοήθησε κιόλας, γιατί λένε τα παρασκηνιακά, ότι τον βοήθησε κιόλας για εμένα πρόβλημα που είχε με κοκαίνη και με... Έλα τώρα. Είναι πολύ γνωστό. Εντάξει. Μα γίνει και τρία μετά. Φαντάσου, πήρε και από το τρία. Είναι, αυτό είναι. Λέει τρεις μήνες προσπαθούσε να βρει το φίλο του στο τηλέφωνο και ναι, πλέον δεν θέλει να το δει το ζωγραφιστό. Ναι. Αυτή την κόντρα τώρα νομίζω ότι την ξέρουν, την έχουν γράψει όλα τα περιοδικά. Ποια? Ένα κλασικό κακομαθημένο κορίτσι του Hollywood. Φαντάζεστε ποια είναι, τώρα δεν φαίνεται από τη φωτογραφία. Αυτό είναι από τις μάγισσες, από το Charmed. Α, της Μπρέντα. Ναι, αυτή που είχε προκαλέσει και τα προβλήματα στον Beverly Hills. Το θυμάσαι. Η Μπρέντα με την... Η μεσαία είναι. Με την Κέλλη. Με την... Ναι. Όχι, τα πρώτα προβλήματα ξεκίνησαν με την Κέλλη. Ναι. Από τον Beverly Hills. Τώρα εδώ είναι η Αλίσσα Μιλάνο. Με την Αλίσσα έχει προβλήματα. Ναι, δεν μιλάνε καθόλου στα γυρίσματα. Η Μπρέντα σου λέει δεν είναι καλός χαρακτήρας. Φαντάζομαι από τον Beverly Hills που ήταν η αρχή τους. Δηλαδή 18-19 πόσο ήταν. Γενικώς οι πρωταγωνιστές στην Beverly την ψώνησαν λιγάκι και μετά. Αλλά τους είχε σπάσει τα νεύρα. Φαντάζομαι ότι τα είχε βάλει με τον μπαμπά της, πώς τη λέγανε. Τη Story Spelling. Ναι, τον ίδιο. Που είναι παραγωγός. Ναι, που ήταν ο παραγωγός και ότι. Τέλος πάντων, εντάξει, είχε επιτυχία η σειρά, οπότε εξού και τα τέτοια νάζια. Πήγαν άπατο όμως όλοι. Το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι είχαν προσλάβει και οι δύο κάποιον τύπου μάνατζερ να μιλάει για να μην μιλάνε οι δυο τους. Πλάκα και πάλι δεν τα βρίσκανε. Απίστευτο. Ξέρεις μου είπε αυτή, όχι πες της αυτό. Ακόμα συνεχίζει η μία να λέει για την άλλη ότι είναι γυμνασιοκόριτσο η μία και γυμνασιοκόριτσο η άλλη, για να μην πούμε τις αγγλικές βρισκές. Ναι. Εδώ μια ταινία, εντάξει τώρα. Α, τι είναι αυτό το Star Trek. Ναι, το Star Trek. Και εκεί σκοτωμένοι ήταν. Ποιοι, οι παππούδες του Κέρκ. Ο William Shatner και ο George Takei. Ο ένας λέει τον άλλον, ο Takei, ότι είναι ένας εγωκεντρικός και εγωπαθής που θεωρεί ότι όλα περιστρέφονται γύρω του. Ο Takei είναι ο Ασιάτης, έτσι. Ναι, πώς γέρασε ακριβώς. Αυτός έτσι. Εντάξει, είναι και τώρα σε μεγάλη ηλικία ακόμα συνεχίζουν να μην. Μιλάμε για άσβεστες κόντρες, παιδιά. Έλα, ρε, ότι... γιατί τώρα έγινε αυτό. Ξέρεις, άμα δεν λυθεί η παρεξήγηση, πάντα έχεις την αίσθηση ότι ο ίδιος άνθρωπος χρωστάει μια συγγνώμη. Καθένας θέλει τη συγγνώμη του και δεν τη λέει κανένας. Και όλος τον αποκάλεσε άρρωστο και ψυχοπαθή ο Σάτνερ. Ένα πολύ ωραίο που ξεκίνησε, μάλλον και έδωσε και πολύ αφορμή, αρχαία κόντρα. Ποιο? Ξεκίνησε από το 1935.
Παιδιά, μιλάμε για μια ιστορική ταινία. Η Γεωργία Βασιλιάδη είναι. Δεν είναι. Είναι η Μπέτι Ντέιβις και η Τζον Κρόφορντ. Από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του Χόλιγουντ εκείνων των δεκαετιών. Όλες τις χρονιές σχεδόν υποψήφιες για Όσκαρ. Σε μια συγκλονιστική ερμηνεία στο Whatever Happened to Baby Jane, όπου η μία παίζει την ανάπηρη και η άλλη παίζει αυτή που τη βοηθάει, και λέει ότι γινόταν χαμός στα γυρίσματα. Την μπορούσα... έριχνε κάτω το καροτσάκι και τέτοια. Ναι, δηλαδή το ευχαριστιόταν. Πραγματικά πέφτανε οι μπουνιές και τα κλωτσίδια κανονικά. Έλα τώρα. Η μία είχε αραβωνιαστεί τον άντρα, τον πρώην άντρα της. Από εκεί ξεκινάει. Και μάλιστα επειδή ήταν και οι δύο σε ηγετικές θέσεις. Ο ένας ήταν, μπορούμε να πούμε, την εταιρεία της Coca-Cola ο διευθυντής και ο άλλος ήταν της Pepsi. Είχε εγκαταστήσει μηχάνημα, αυτόματο μηχάνημα μέσα. Της ανταγωνιστικής εταιρείας, μόνο και μόνο για σπάσιμο. Απίστευτο. Να σας πω με τι έκλεισε, επειδή έφυγε τελευταία η άλλη και οι δύο είναι συγχωρεμένες. Σχολίασε κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, δηλαδή όταν έφευγε άλλη από τη ζωή, ότι δεν πρέπει ποτέ να λες κακά πράγματα για τους νεκρούς. Μόνο καλά, η Τζοαν Κρόφορντ είναι νεκρή και αυτό είναι καλό. Απίστευτη. Δημόσια απίστευτη. Εντάξει. Λοιπόν, δυο αγόρια που δεν τους το έχεις. Έλα τώρα. Γιατί είναι μαλωμένοι αυτοί. Εγώ τον Ρίτσαρντ Γκιρ δεν τον είχα να τσακώνεται. Όχι, ήσυχος. Λίγο ήσυχος μου φαίνονταν. Τι έκανε όμως. Ούτε ο Σταλόνε μου. Είχαν παίξει μαζί πρώτα απ' όλα. Παίξαν σε μια ταινία και έκτοτε τους προτάθηκε γιατί ήταν. Ποια λέει η έρευνά σου. Η ταινία είναι Lords of Flatbush. Δεν θυμάμαι την ελληνική μετάφραση. Δεν την ξέρω. Αυτή τώρα γιατί μαλώσαμε. Και οι δύο λέει πολύ εγωιστές στα γυρίσματα στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Επειδή η επίθεση, η παύλα άμυνα του Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν να του ρίξει σάλτσα, δεν ξέρω τώρα τι τρώγανε, φωνάζει μακαρόνια. Στα μακαρόνια του. Όχι, στο πρόσωπο. Και μετά όλος του απάντησε ότι έκανε στις ταινίες. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ρίξε σάλτσα στο Σταλόνε. Και ο αρχικά έπρεξε. Και μετά, εντάξει, λες τι να του έκανε. Του ρίξε ξύλο μετά. Ήταν τέτοιο. Καλό στο λόγο να δώσει μια μπουνιά. Δεν ρίχνει, όσο και να είναι ράμπο. Έτσι, σωστά τα λέγοντα. Λίγο σεβασμό. Η κόντρα του έχει μάλιστα δει πολλές φορές στο φως της δημοσιότητας με τον Ρίτσαρντ Γκιρ να κατηγορεί τον Σταλόνι για τη διάδοση τρελών πληροφοριών, τα γνωστά που ακουγόντουσαν για τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ που έχει μια θρησκεία. Όχι, μόνο αυτό και για τις επιλογές του, τις προσωπικές και αυτά. Α, έλεγαν και γι' αυτό. Φαντάζομαι τα γυρίσματα παίζανε με τις σάλτσες. Φαντάζομαι ότι θα λέγανε εκτός γυρίσματο. Αυτοί οι δύο τώρα και αυτοί από το παρελθόν. Αυτή είναι η Faye Dunaway που για αυτή την ταινία πήρε. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ, για την προηγούμενη πήρε Όσκαρ, αλλά να σας πω το πιο τραγικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γιατί είναι ο Ρόμαν Πολάς και ο γνωστός σκηνοθέτης που έχει κάνει το μωρό της Ρόσμαρη και άλλα και άλλα και άλλα, που ασχολιόταν πάρα πολύ με τους τοπιούς, ήταν πάρα πολύ από πάνω τους, ξεκίνησαν από την αρχή άσχημα, την είχε επιλέξει ως μούσα του γιατί ήταν η κατάλληλη για το ρόλο και στις πολύ κοντινές σκηνές, γιατί ο ίδιος τραβούσε με την κάμερα. Όταν δεν του άρεσε κάτι, τις τραβούσε τις τρίχες για να μην φαίνονται στα κοντινά. Λέει. Α, ή τις πίεζε για να μην πετάνε και φαίνεται. Όχι, τις τραβούσε, λέει. Όχι, τις δεν έβαζε κομμάτια. Ξεμάλιαζε, παιδί μου. Ξεμάλιαζε. Αντί να πετάει μία και να την πιέσει, να μπει μέσα, την τραβούσε. Κάτσε λίγο πριν τραβήξει με την κάμερα, έλεγε αυτή η τρίχα με ενοχλεί και την τραβούσε. Να σου κάνω εσένα, Λίτσα, έτσι ως σκηνοθέτης. Παιδιά, και το 1900 μιλάμε κάτι. 70 κάτι. Αυτή επειδή ήθελε η Faye Dunaway να είναι πολύ, η καλή απόδοσή της στο ρόλο, προσπάθησε να μπει μέσα στο κλίμα του έργου και ήταν λίγο πιο υποχωρητική. Ζήτησε εξηγήσεις. Να τις τραβάνε τις τρίχες. Χαλάρωσε και μετά του είπα, ας πούμε, δώσε μου μια κατεύθυνση πώς να κινηθώ, προσπαθώντας να μπω καλύτερα στο ρόλο. Και αυτός της είπε, πες τα μπιπ λόγια σου, η αμοιβή σου είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Πώς θα αποδώσεις. Θα παίρνεις τόσο πολλά λεφτά γι' αυτό. Και ζήλια διακρινόμενα. Τελευταίο αξιομνημόνευτο περιστατικό, θα το πούμε στην κάμερα, δεν είναι και τόσο πολύ, εντάξει, για την υπερβολή των καταστάσεων. Σε κάποιο διάλειμμα του ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Και όταν ο Ρόμαν Πολάνσκι της αρνήθηκε να πάει στην τουαλέτα, αυτή τον περιέλουσε με ένα δοχείο γεμάτο, καταλαβαίνετε. Πρώτα τα έκανε και μετά τον μετά το τάριξε. Γιατί αυτός της αρνήθηκε. Οπότε φαντάζομαι τι ωραίο κλίμα. Αυτός ανέβηκε να πάει στην τουαλέτα να πάει να κάνει τον νεορό της. Πεισματικά για όλο το διάστημα που περάσαν αυτή απέσια. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Είναι δεν ξεχνάτε. Να ρίξεις ο σκηνοθέτης, το Ρόμος Κοβολάφσκι, τα τέτοια ζεστά.
Δεν ξέρω αν μπορεί να το είχε βάλει να φύγει παγώνα. Τα είχε κρυώσει πρώτα και μετά τι τα έριξε από το ψυγείο. Γιατί τραβάγαν και αυτοί τα κυρίσματα για να έχουν. Απίστευτο. Πραγματικά όμως. Και τώρα τι τραβάνε και αυτοί που θα δούμε στο συγκεκριμένο βίντεο, οι οποίοι είτε άνθρωποι αλλά και ζώα, προσπαθούν να έτσι διασκεδάσουν την καθημερινότητά τους, να κάνουν καθημερινές συνήθειες ή εργασίες. Μόνο που η τύχη ή μάλλον η ατυχία τους έχει άλλη. Έχει δώσει, δίνει άλλο αποτέλεσμα στις πράξεις τους, το οποίο ευτυχώς είναι ξεκαρδιστικό, γιατί δεν χτυπούν σοβαρά. Τούμπες, βουτιές, τρελές, αλλά και τρελά ατυχήματα, τα οποία συμβαίνουν σε ανθρώπους και σε ζώα κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής, αλλά και της διασκέδασής τους. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Snowboard στη σκεπή ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Δεν θα ήθελες να είσαι στη θέση αυτών όνων που τραβάνε όλο αυτό που τραβάνε εξαιτίας έτσι των μεγαλύτερων και τα μωράκια. Κάποια ήταν αστεία, αλλά κάποια με τα μωράκια λες. Όλο στο όριο, μήπως γίνει το ατύχημα. Έτσι, εκεί που εκτοξεύτηκε. Εκεί είναι το, αυτό που λες, η διαφορά του ατυχήματος που προσφέρει γέλιο και του άλλου το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, όταν το ζήσουμε. Τι θα ζήσουμε τώρα όμως, θα θυμίσω και ακόμη μια φορά πως το 24-60-32-233 είναι ανοιχτό για τις λαμπάδες μας, αλλά και για το ταξίδι στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, το διήμερο που θα δώσουμε την Παρασκευή. Και αφορά και διανυκτέρευση στο ξενώνα Πατρικό, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στον Παλαιό Αγίου Αθανάσιο συγκεκριμένα. Και φυσικά θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με τον Τόλι μας, ο οποίος θα μας πει 8 πόσα πράγματα. 7. 7. Πολύ ωραία. 7 πράγματα. 7 πράγματα που δεν ξέρουμε για τους φίλους μας, τους Ιάπωνες. Στο σημείο. Όχι, δεν θα το πω τώρα. Θα πάμε στη διαφημίση και μετά θα το πω. Να μην το ξεχάσω μόνο, να μου πείτε. Στο σημείο, εκεί είχα μείνει. Πάμε, διαφημίσουλες. Τι ωραία, τι ωραία, εδώ είμαστε παρέα και κάνω και στιχάκι και πάμε να μάθουμε τα 8 πράγματα, τα 7 μάλλον πράγματα που δεν ξέραμε για τους φίλους μας, τους Ιάπωνες. Όπου το λες, δεν φτάνει που αγαπά τους Ιάπωνες και παραγγέλνει Ιαπωνικά σνάκς και όλα αυτά. Πήγε και έφαγε και σούσι στον καρντερόμπα. Α, ναι, είχε τη θεματική βραδιά την Παρασκευή, ήταν το Σάββατο. Γενικώς το Σάββατο, κάθε Σάββατο και μόνο Σάββατο, ναι, το κάνει Σάββατο. Street food. Α, δεν είναι καθιερωμένο, είναι μόνο μια φορά. Ναι, το κάθε Σάββατο εβδομάδα. Κάνει street food, π.χ. την προηγούμενη είχε ειδικό. Α, ναι, το είδα στο ρεπορτάζ που έκανε το Daily Tips. Daily Tips. Τώρα μόνο δεν τα ψωμάκια δεν τέριαζαν. Ξέρω εγώ. Δίπλα. Το σούσι δεν πάει. Μεξικάνικο. Μεξικάνικο έχει τώρα το Σάββατο. Το μεξικάνικο τσίλι χαμός είχα φάει στη Θεσσαλονίκη μεξικάνικο μια φορά. Τρεις μέρες έκανα να σβήσω. Πολύ. Θέλει πολύ νερό μετά. Πήγα εγώ στο Ιαπωνικό και ήταν ωραίο. Το κοτόπουλο ήταν ωραίο. Το ρύζι, σαλάτα. Λίγο εκεί αυτό που τη λέγεις με τα φύκια. Το σούσι. Ναι, δεν μου. Γιατί δεν μπορούσα γιατί ήταν το φύκι. Εντάξει. Σολομό. Τι αυτό. Δεν είχε και ομό σολομό. Το φύκι αλλά ωραίο έτσι. Ωραίο το σούσι. Το φύκι ήταν. Το παίζει μετά το βάζει πάνω στου μυρού και σπα και την κοιτάει. Με το φύκι. Ξέρει το φύκι θαυματουργό. Λοιπόν. Τι δεν ξέρουμε τώρα για τους Ιάπωνες. Ξεκινάω από το 7. Τι γίνεται στην Ιαπωνία γενικά είναι αυτό τώρα. Είναι το ακουστικά, θα βγάλω τελείως. Ε, θα με θέλετε κάτι από το control. Α, όλο και κάτι θα με θέλουν. Άντε, τι να σας κάνω, σας συνδέω. Εντάξει, τι γίνεται στην καθημερινή ζωή στην Ιαπωνία που λέτε. Τι γίνεται.
στο γραφείο, όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους οι Ιάπωνες, ναι, επιτρέπεται να κοιμούνται. Καλατράβα, ακούμε. Τι επιτρέπεται? Να βάλει κάτι ιαπωνέζικο. Να κοιμούνται. Επιτρέπεται να κοιμούνται στη δουλειά τους. Ότι τώρα νύσταξε, το παίρνω έναν υπνάκο. Έχουν ειδικές καρέκλες. Ναι, γιατί αυτό σημαίνει, λέει, ότι ο εργαζόμενος κουράζεται πραγματικά από τη δουλειά του και χρειάζεται λίγη χαλάρωση. Εντάξει, αυτοί πόσες ώρες δουλεύουν όμως? Πολλές. 15. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι όροι. Λογικά θα χρειάζεται να πάρουν ένα ρυπνάκο. Υπάρχουν και κάποιοι όροι όμως. Τι εννοείς? Για να κοιμηθείς. Δεν πρέπει να ξαπλώσεις. Πρέπει να παραμένουν όρθιοι, καθισμένοι στην καρέκλα με την πλάτη όρθια. Έτσι κοιμούνται όρθιοι, δηλαδή πας σε μια επιχείρηση, σε μια υπηρεσία. Σαν τις δικές μας είναι. Ο πολιτής από πίσω και κοιμάται έτσι. Ο σε γραφεία, όχι, σε πολιτής, όχι, σε αυτή που είναι. Στα γραφεία μέσα. Με κόσμο, ναι. Έρχεται ο κούριερ, φέρνει ας πούμε τους καφέδες, το Μικέλ, το παιδί που φέρνει τους καφέδες και κοιμάται. Έρχεται με κλειστά μάτια. Και με συγχωρείτε κύριε, ο καφές, ξυπνήστε. Δεν μου λες. Καλά, εντάξει, και εμείς και οι δικοί μας κοιμούνται εδώ στην Ελλάδα και χωρίς να τους το επιτρέπουν. Χρόνια τώρα. Και με ανοιχτά τα μάτια και μας πειράζει τώρα που κοιμούνται οι Κινέζοι. Οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες. Οι Κινέζοι τρώνε ρύζι. Οι Ιάπωνες. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι κουράζονται στη δουλειά γιατί δουλεύουν. Οπότε πρέπει να κοιμούνται. Αλλά το να κοιμάσαι όρθιος, εσύ μπορείς. Με ξαπλωτεί την καρέκλα, δε. Έτσι. Δεν τίποτα, εννοείς. Πρέπει να είσαι έτσι. Πάρτον σου λέει, άμα θες λίγο, αλλά καθιστώ. Μωρέ, πάρτον εσύ κι εσύ είναι. Τι να κάνεις. Λοιπόν. Ακούστε τώρα, υπάρχει ένα μαγαζί στο Τόκιο, άνοιξε το 2013 και τώρα έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά. Έλα. Όπου πας και κοιμάσαι. Τι στο καλό δεν κοιμούνται? Με κάποιο κορίτσι, αλλά μόνο να κοιμηθείς. Και το κορίτσι αυτό σε αγκαλιάζει εσένα. Τι λες τώρα. Αλλά δεν επιτρέπεται να κάνεις κάτι. Βγαίνεις για να κοιμηθείς δηλαδή. Πηγαίνεις για να κοιμηθείς με ένα κορίτσι αγκαλιά. Θα πάω να κοιμηθώ με κάποια. Χαρά. Θα έχει πολύ κόσμο, δεν πειράζει. Χαρά, οι φίλοι, άρε φίλε, ξέρω εγώ, οι Ιάπωνα, τσιντσαντσόν, πώς σε λένε. Γιουλί. Α, εσύ να πας να κοιμηθείς με έναν Ιάπωνα. Όχι, παιδί μου. Εσύ με τη Λούση Λιού να κοιμηθείς, να δεις τι ώρα θα περάσει. Πας, εσύ, και οι τουρίστες, άμα πάνε στο μαγαζί, μπορεί να πας να διαλέξεις έναν Ιάπωνα και λες θέλω να κοιμηθώ με αυτόν. Θέλω κοιμηθώ. Όχι, σου λέω, βγαίνει, είναι ο Ιάπωνας με τους φίλους του. Ο Τρον Λι. Ο Ιάπωνας. Τον λένε Τρον Λι. Δεν μπορούν να τον πούνε. Αυτά με τα Λι, ναι. Λι, γιατί η Κινέζικα είναι μόνο. Το Λι. Πώς λέμε το Λι. Κορεάτικα. Το Λι. Ο Το Λι, λοιπόν. Ο Ιάπωνας, ο Το Λι. Μιλάει με τους φίλους του και τους λέει το βράδυ θα κοιμηθώ, θα πάω να κοιμηθώ με μια κοπέλα. Χαρά οι φίλοι του. Τι ωραία που θα περάσεις εκεί και αυτός πάει και ροχαλίζει, ας πούμε. Πόση ώρα κοιμούνται, παιδιά? Κοιμούνται όλο το βράδυ. Όχι, είναι με την ώρα. Είναι με την ώρα και οι σεξουαλικές. Πράξεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Με τι κοιμούνται, με πιτζαμούλες? Βάζει ο Ιάπωνας την πιτζάμα μετά που είναι ξεκούραστη όλα τα μαγαζιά γυρνάνε. Γιατί λέει και με ένα έξτρα, ποσό. Ναι. Ο κύριος, όχι, μπορεί να χαϊδεύει και τα μαλλιά του κοριτσιού. Και να την παρατηρεί για 3 λεπτά ενώ εκείνη κοιμάται. Γιατί υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα και του λέει κάμερες θα έχει, ρε, κάμερες. 3 λεπτά. Κάμερες. Άκου τώρα να πας. Ή εσύ θα πήγαινε, θα κοιμηθείς με έναν Ιάπωνα. Κοίταξε να σου πω τώρα, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και πέρα που είναι και μεγάλες οι χώρες και πολλοί πληθυσμοί. Ορίστε. Ναι, πολυπληθυσμικότητα και γενικότερα έτσι σύγχρονη τρόπη ζωής. Είναι πιο εύκολο να βρεις, να κοιμηθείς με κάποιον παρά να βρεις κάποιον, παρά να βρεις κάποιον να σε αγκαλιάσεις το βράδυ και να κοιμηθείς. Ναι. Οπότε πας και παίρνεις αυτό. Παίρνεις και αντί να πας να πάρεις ένα κουδάκι και να το αγκαλιάζεις το άψυχο, πας λες θέλω να κοιμηθώ πόση ώρα. Αλλά να σου πω κάτι, αν εσένα δεν σου έρχεται το ύπνος τώρα, γιατί δεν σας έχει τύχει να πάτε να ξαπλώσετε? Δηλαδή τώρα πρέπει να κοιμηθώ τώρα. Τώρα που πήγα στο μαγαζί αυτό και είναι έτσι, και αν με χαϊδεύουν και τα μαλλιά. Μπορεί να μην κοιμηθείς. Ναι, θα πάει τζάμπα τα λεφτά. Τουλάχιστον έτσι απλά να είσαι. Απληρώνεις κιόλας. Να έχεις κλειστά τα μάτια. Γιατί άμα τα ανοίξεις και την κοιτάξεις την άλλη 3 λεπτά. Πάει. Χρεώνεσαι παραπάνω. Και αν τη ακουμπήσει τα μαλλιά κατά λάθος στον ύπνο σου. Πληρώνεις παραπάνω. Φαντάζεσαι. Θα βγεις έξω σου πει λογαριασμό. Τη χάιδευε, σου λέω 2 ώρες που κοιμώσουν, χάιδευε στο κεφάλι τη. Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα, να προχωρήσουμε γιατί δεν προλάβουμε. Ναι. Υπάρχει ένα καφέ, μια καφετέρια, στην οποία ο πελάτης πληρώνει για να καθίσει μια γάτα στην αγκαλιά του ενώ πίνει τον καφέ του. Παιδί μου, δεν είναι καλά οι Ιάπωνες.
Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, που κάθεται μια γάτα ενώ δεν τη θες. Επάνω σου κάθεται. Άμα τη θες, ανεβαίνει και πάνω σου. Να πάω να πληρώσω. Δεν θες να πίνεις τον καφέ σου έτσι και να χαϊδεύεις μια γάτα σαν... Ναι, τόσες γάτες έτσι, άμα θέλεις, θα πάω να πάρω μία. Πάω, πληρώνω και διαλέγω εγώ τη γάτα μου. Ναι, έχει μερικές ανάλογες χρώματα και σχέδια και λες θέλω αυτή. Του Σιάμ θα πει. Θέλω αυτή τη γάτα να κάτσει πάνω μου κατά τη διάρκεια του καφέ και εγώ να τη χαϊδεύω. Και εκεί πέρα φαντάσου να σου κάνει και τίποτα. Τι να σου κάνει. Να σε κατσουνίσει, να σε κατουρίσει. Να σου κάνει νερό. Να σου κάνει νεράκια και κακάκι και να βγεις μετά έξω και να είσαι. Θα είναι εκπαιδευμένη η γάτα. Πάντως για φαγητό δεν τη φέρνει. Τι, μα τι ανάγκη για στοργή έχουν αυτοί οι Ιάπωνες τελικά. Όχι, είναι και τέτοιο μήνυμα. Φιλοζωικό. Φιλοζωικό. Ναι. Ότι έχουν τις γάτες και διαλέγεις ποια γάτα θες να χαϊδεύεις. Και όταν τελειώσει το φαγητό την ανεβάζεις στο τραπέζι. Είναι αυτό. Για τη γάτα. Ναι. Ναι. Στα εστιατόρια τώρα, όταν τρώτε σούπα. Μπορείς. Να παραγγείλεις ποιο φίδι θέλεις να σου πνίγει το λαιμό. Όχι. Μόνο αυτό δεν έχω ακούσει. Στα εστιατόρια, όταν τρως σούπες ή noodles. Ναι. Ενώ σε εμάς, όταν τρως σούπες, όταν πίνεις τη σούπα με το κουτάλι, δεν επιτρέπεται να κάνεις αυτό. Σε αυτούς λέει πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Αν δεν το κάνεις, τι γίνεται. Γιατί αυτό σημαίνει. Δεν σου άρεσε το φαγητό. Ναι, άμα δεν το κάνεις, σημαίνει δεν σου άρεσε. Ενώ άμα το κάνεις, αυτό δείχνει στο σεφ ότι πήγε πολύ καλά, σου άρεσε. Και νιώθει ευχαρίστηση ο σεφ. Σαν τους Γερμανούς που χρειάζεται μετά να. Αποτελεί φιλοφρόνηση δηλαδή προς τον σεφ που μάγει ρούφα που το έκανε. Τη σούπα σου κανονικά όμως. Οπότε ε? Φαντάσου να είσαι σε ένα μέρος που. Όχι, τρώνε και όλες φαντάσου σούπες. Να το κάνεις πιο θορυβό δώσου και από τον άλλον. Για να δείξει ότι του άρεσε πιο πολύ εσύ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ, δεν άκουγα. Ναι, περισσότερο. Καλά, εντάξει. Εκεί είναι ωραία να πηγαίνεις με τον παππού και τη γιαγιά που είναι συνηθισμένοι από το καφέ το πρωί, τον ελληνικό. Για αυτές είναι οι διακοπές. Για το ρούχο. Τη γάτα πάνω σου, χάιδεμα, πας για ύπνο. Ρουφάς τη σούπα, δεν σε λέει κανείς τίποτα, παίρνεις κομπλιμέντες. Και τώρα έχω και για το βράδυ. Α! Ακούστε τώρα, ενώ εμείς έχουμε τα ξενοδοχεία, εκεί στην Ιαπωνία, εκτός από τα ξενοδοχεία, έχουν και τις κάψουλες. Τι είναι αυτές οι κάψουλες. Έχω ακούσει κάτι για τις κάψουλες να δεις. Πηγαίνεις σε ένα χώρο, ναι, δεν είναι σπίτια, και είναι τώρα στη σειρά μικρά κουτιά, οριζόντια, που με τα βίας χωράει ένα άτομο να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς. Ίσα-ίσα που χωράς. Πώς είναι το νεκροτομείο έτσι που έχει αυτά, έτσι, γυάλινα και μπαίνεις μέσα. Παραλληλισμός με τρέλα. Σαν να είσαι. Σαν σιρτάρι βγαίνει. Μια κάψουλα μεγάλη έτσι. Η μία πάνω στην άλλη. Ναι. Στιβαγμένες έτσι. Δηλαδή, εγώ κοιμάμαι και από κάτω κοιμάται κάποιος άλλος στην κάψουλα του. Ναι. Αυτό είναι για πιο οικονομία. Για πιο οικονομία και πληρώνεις πολύ λίγο από ότι τώρα να έχεις ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με. Αυτά είναι τα γιαπωνέζικα bungalows. Τα γιαπωνέζικα sleepy bangs. Άρα, κάποιος που πάει στην Ιαπωνία. Από την Αθήνα και δεν έχει σκοπό δηλαδή, να μείνει πολύ. Θα μπει στο σιρτάρι. Για ένα καφέ, χάρη τότε το αεροπλάνο για να γυρίσει πίσω. Έχεις μια κάψουλα να μείνεις. Και δεν έχεις και πολλά λεφτά. Το θέμα είναι άμα θες να κατουρείς. Άντε πάλι. Και εγώ και εσύ είμαστε. Πώς ξέφυγε. Αν θες να κάνεις την ανάγκη σου. Πας και μένεις την κάψουλά σου, η οποία κάψουλα είναι στρωμένη. Έχει κρεβάτι μέσα. Ναι, έχει κρεβάτι. Έχει πρωινό. Όχι. Μέσα όχι. Μέσα δεν έχει. Από πού αναπνέει, έχει κάποια τρυπούλα που έχει, μπαίνει αέρας. Εγώ, ναι, από την πίσω πλευρά. Σκεφτείτε και σε βλέπουν, ναι. Ναι, είναι διάφανο, αλλά έχει κουρτίνα. Πω, πω. Απίστευτο. Αυτές είναι διακοπές. Αυτό είναι ωραίο. Στην κάψουλα. Πληρώνεις όμως πολύ λίγο. Δηλαδή, αν είσαι, ας πούμε, πας σε κάποια. Εσύ είσαι Ιάπωνος και πας σε κάποια. Να το παιδιά το βρήκε το κοντρόλ. Δεν το πιστεύω, έτσι όπως σας το είπα. Οι Ιαπωνικές κάψουλες. Για να μην νομίζεις ότι σας λέω ψέματα. Να, με παράθυρο, την κουρτίνα δεν ξέρω. Α, και μπορείς να κάτσεις, να παίξεις το λάπτοπ σου. Αυτές είναι λίγο, λίγο πιο μεγάλες. Είναι πιο άνετες αυτές. Είναι λίγο πιο μεγάλες. Πιο ακριβές. Είναι. Πιο ακριβές. Κοιτάζεσαι και λίγο στον καθρέφτη με το που σηκωθείς. Και κοιμάσαι. Από το να πληρώσεις ολόκληρο δωμάτιο. Σαν να κοιμάσαι σε ψυγείο. Σε τρένο. Όχι, σε ψυγείο, καλά λες. Σε ψυγείο κατά. Όλο είναι ένα κρεβάτι βασικά. Σαν να κοιμάσαι σε ψυγείο φούρνο. Των Εβραίων. Σαν να σε βάλανε. Είναι νεκροτομείο. Που τα βάζουν νεκρούς που συντηρούνται. Α, ακούστε τώρα. Τι. Αυτό σου λέει τώρα. Τι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχουμε. Εμείς έχουμε εγκυκλοπαίδια. Τι δεν έμαθε το κοντρόλ. Βάλτε το λίγο κάτω. Βάλτε το κάτω. Αυτό. Σου λέει τώρα ο Γιάννης, γίνεται αυτό γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ναι, αυτό λέγεται θα έλεγα. Γρήγορος ύπνος. Ναι, ναι, πας σε μια άλλη πόλη. Αυτό είναι ευθύνη. Θες να πας, ναι, στην άλλη πόλη, οτιδήποτε, ή κάνεις μεγάλο ταξίδι, έχεις κουραστεί, δεν αντέχεις, θες να κοιμηθείς λίγο. Για να φύγεις αύριο το πρωί για άλλο ταξίδι. Παίρνεις την κάψουλά σου και κοιμάσαι.
Σωστό έτσι. Αυτή η κάψουλα μέσα έχει και πρίζα για ρεύμα. Προφανώς τα έχει για να έχεις. Γιατί κάπου πρέπει να φορτίσεις και το. Το λάπτοπ σου. Το λάπτοπ σου. Και έχει κάποιο κοινόχρηστο πάνιο. Λογικά θα έχει κοινόχρηστο μπάνιο, ναι. Αλλά φαντάζομαι. Καταπληκτικό, κύριε Σκύρη. Κύριε, τι μαθαίνεις. Τώρα, αν μου το λέγατε, αν μου λέγατε, ξέρω εγώ, Λίτσα, θα έλεγα στο μέλλον κάποια στιγμή, αλλά το μέλλον τελικά είναι εδώ. Ναι, νάτο. Νάτο. Είμαστε στο μέλλον. Και δεν το ξέρουμε. Τι κάνουν τώρα οι Ιάπωνες στα σπίτια τους. Όπως ξέρετε, που το έχετε δει σίγουρα, μόλις μπαίνουν, βγάζουν τα παπούτσια τους και βάζουν τα πανάκια. Παντόφλες, πανάκια. Ναι. Γιατί έτσι κυκλοφορούν. Το έχουν μάθει. Εμείς με τα παπούτσια. Όχι με τα παπούτσια στο σπίτι. Αυτό που δεν ξέρετε ότι για να πάνε στην τουαλέτα χρησιμοποιούν άλλες παντόφλες. Σωστή. Σαν τη Λίτσα, και εσύ τις χρησιμοποιείς. Ειδικές. Στο μπάνιο είπαμε άλλες. Σωστή, γιατί στην τουαλέτα έχει άλλα μικρόβια, άλλα τέτοια. Άλλη τώρα για τι μια... ιδέες μου δίνεις, πάω Happy Market Jumbo, παίρνω 5-6 ζευγάρια. Έχει παντόφλες στα Happy Market Jumbo, δεν είναι. Κάκι, δεν μπορεί. Α, θέλω και παντόφλες μέσα με το σκαμπό. Φαντάζομαι τώρα μια οικογένεια τετραμελής, πόσα ζευγάρια παντόφλες θα έχει. 4 ζευγάρια για το σπίτι, άλλα 4 για το μπάνιο. Και για το μπαλκόνι. Για το μπαλκόνι, για γιατί το μπαλκόνι. Μέσα έξω το μπαλκόνι με την ίδια παντόφλα. Με το λάστιχο μετά. Και άλλα 4 και για την παραλία. Και για την μπάνιέρα. Γιατί κάνουν και μπάνιο με παντόφλες αυτοί. Για να μην γλιστρήσουν. Ναι. Άκουτο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, και πάμε στο τελευταίο. Ναι. Όχι στο τελευταίο, στο προτελευταίο. Ναι. Γιατί πέρασε ένα. Η νέα μόδα στην Ιαπωνία είναι τα νεαρά αγόρια και τα κορίτσια πληρώνουν αρκετά λεφτά να τροχίσουν τα δόντια τους. Ένα από τα μπροστινά τους δόντια, ναι, να έχει διαφορά ύψους από το διπλανό, και αυτό το trend είναι μόδα και ονομάζεται double tooth και κάνει θράψη αυτή την περίοδο. Το τροχίζουν. Πώς το τροχίζουν μυτερό. Α, μπροστινό δόντι. Ναι, σαν το βρικόλακα. Δηλαδή έχουν ένα δόντι εδώ κανονικό και ένα δίπλα. Σαν ένα μυτερό. Ναι. Ναι. Είναι η νέα μόδα. Για τα δαγκώματα είναι αυτό. Πώς λέμε, κάνω τατουάζ, κάνω piercing, βάζω. Με τρομάζει εμένα αυτό τώρα. Βάζω σκουλαρί και τα νέα. Ναι. Παιδιά τώρα κάνουν αυτό. Σου λέει τι τατουάζ να κάνουμε, τι piercing, παιδιά, ας κάνουμε κάτι εμείς διαφορετικό. Θα ρίξω εγώ μια δαγκωματιά με το καινούργιο μου δόντι, να δεις τι ωραία. Και να σου πω, μπορούν και να το σπάσουν, ας πούμε, το δόντι. Να πέσουν κάτω, να το σπάσουν και να είναι το ένα πιο μικρό και το άλλο πιο μεγάλο. Όχι, το τροχίζουν, λέει, σε ειδικά μαγαζιά. Σα τα αποκάνουν. Τώρα, άμα κάποιο παιδί δεν έχει λεφτά, το τροχίζει μόνο του. Και χαμογελάνε μετά. Ναι, είναι η μόδα. Και έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα. Να, δεν το πιστεύω. Αυτοί τα έχουν κάνει και τα δύο. Τώρα δεν είναι και αυτό το κοντρόλ. Καλό είναι. Ναι. Άρα, εγώ στην Ιαπωνία, με το ένα μου το δόντι, πρέπει να είμαι πολύ. Πρέπει να θυμίζεις πολύ. Είναι λίγο πιο μυτερό, νομίζω. Αυτό. Έλα. Θα είσαι τη μόδα. Ναι, εντάξει, δεν θα σε πάρουν κατευθείαν στις παρέες τους. Ότι το ένα από τα δύο. Ναι, και εγώ εντελώς με δρακουλιάρικο νόμιζα. Ναι, ναι. Ότι το κόβαν έτσι γύρω-γύρω και τσουκ. Έχει και άλλες φωτογραφίες, έχει τέτοιο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τελευταίο. Ναι. Στην Ιαπωνία τώρα, όταν περνάει. Περνάεις. Όχι, όταν περνάς. Αχ, φέρτε μου λίγο και τα ονόματα, γιατί τελειώνουμε. Πρέπει να κάνω τη σκληρώση για τις λαμπάδες μας. Όταν προχωράς και μπροστά σου περνάει μια κηδεία. Χειροκροτάς. Το φέρετρο. Χορεύεις. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Περίμενε, να μαντέψουμε. Τι μπορεί να με κάνουν οι Ιάπωνες. Ναι. Καταρχάς δεν έχουν, έχουν φέρετρα. Γιατί, πώς που τα περνάνε. Που είναι. Κάποιος θέλει να μας κλείσει. Τέλος πάντων, όταν γίνεται μια κηδεία μπροστά σου. Τι κάνω. Ναι. Χειροκροτώ. Όχι. Όχι. Στενάχωρο κάνω. Είναι μια κίνηση με το χέρι σου. Χαιρετάω. Όχι. Μου δεν μπορείτε έτσι να το φανταστείτε. Τι κάνεις, λοιπόν, Γιάννη, όταν περνάει κηδεία στην Ιαπωνία. Με τον αντίχειρά σου, ναι, τον κλείνεις, ναι, και κλείνεις τα χέρια σου έτσι. Κρύβεις τον αντίχειρά σου και κάνεις έτσι. Κάνεις το κάνεις καλά. Κρύβεις τον αντίχειρά σου. Κλείνω. Και κρύβεις, πρέπει να κρύβεις τον αντίχειρά σου. Τον έκρυψα, τον έκρυψα. Αυτό κηδεία είναι ένδειξη πένθους, δηλαδή. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Τι σημαίνει. Ο αντίχειράς θεωρείται για τους Ιάπωνες το δάχτυλο των γονιών. Α. Και η κίνηση του κρυψίματος αυτό αντανακλά τη διάθεσή τους να προστατεύσουν τους γονείς τους από το κακό. Α, πώς κάνουμε που φτύνουμε καμιά φορά. Ναι, αυτοί κάνουν αυτό. Αν και δεν είναι αυτό. Σωστό, κανονικά πρέπει να κάνεις το σταυρό σου και να δώσεις μια ευχή καλή για το. Κρύβουνε τον αντίχειρα. Για το ταξίδι. Για να μην έρθει, ναι, στους γονείς σου που υποτίθεται είναι μεγάλη, ναι, ο θάνατος. Και το κρύβουνε. Άρα αυτοί δεν κάνουν τώρα έτσι.
Άμα κάνεις έτσι. Είναι like. Άμα κάνεις έτσι, είναι φύγε κακό από μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, άμα δεν έχουν αυτή για μεγάλη κληρονομιά και δεν τα πας καλά μαζί του, τα ανοίγεις τα δάχτυλα έτσι λες. Αλλά απ' την άλλη, μετά τα κρύβεις. Έλα, πάρα πολύ ωραία. Να μάθουμε τι κάνουν έτσι οι χώρες του μέλλοντος. Γιατί αυτές είναι που θα μας δώσουν. Μας βάλουν τα γυαλιά. Ναι, που μας δίνουν τα βήματα του αύριο. Πάμε τώρα, πού να πάμε, γιατί έχω εδώ κυρία Πεχλιβανίδου Βούλα, για κοριτσάκι Λαμπάδα, η κυρία Αλέκα Στάμπα, από Πτολεμαΐδα Λαμπάδα, η κυρία Παρασκευή, Σπανούλη, το έχουμε. Τι μου γράφετε δίπλα, η... Μάλιστα, Λαμπαδίτσα και η κυρία Κεχαΐδου Φωτεινή, Λαμπαδίτσα. Τέσσερις Λαμπαδίτσες δώσαμε, Πεχλιβανίδου Βούλα, Αλέκα Στάμπα, Παρασκευή Σπανούλη και Κεχαΐδου Φωτεινή. Όσες έχετε ακούσει το όνομά σας, με ένα τηλέφωνο αύριο στις 5 ή τώρα στο τέλος της εκπομπής, να μιλήσουμε μαζί, να σας πω πώς μπορείτε να πάρετε τις λαμπάδες σας από το κατάστημα Feng Shui. Κρατάω τα υπόλοιπα ονόματα γιατί θα έχω πάρα πολύ ωραία δωράκια για αύριο. Σας αφήνουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο του Πουλίδη, Στόλη Τσιρούδη. Και όλους εσάς που επιλέξατε και σήμερα το like για να σας κάνει συντροφιά. Να σας πω πως ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, έλα στη θέση μου, αμέσως μετά κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Φωτεινή και το Βαγγέλη μας. Εγώ τους λέω με το μικρό όνομα, έτσι, μ' αρέσει δημοσιογράφοι να είναι δικά μας παιδιά. Και φυσικά αμέσως μετά το βράδυ η ομάδα του Επιχειρώ Plus για πολύ ωραία θεματάκια. Αυτά, να μου είστε καλά, καλό απόγευμα, αν το χαιρετήσετε και το Μάρτι. Γεια σου Μάρτι. We'll be right back.